μπορεί να αποδώσει. Έτσι, το και μπορεί, έχουν γίνει, και έχουν, απάντηση, γίνει, μπορεί. Άρα... και έχουν γίνει και πράγματα τα οποία έχουν βοηθήσει στην απόδοσή του. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι η ανεξαρτησία της αρχής που έγινε και ανεξάρτητη αρχή είναι ένα ακόμα βήμα προς το θετικότερο. Δεν πρέπει να πάμε πάλι στις εποχές τις οποίες. Ναι, αλλά υπάρχει ο κύριος να πάει. Ο εκλογικός κύκλος. Όταν είσαι απόλυτα ανεξάρτητος, μπορεί να κάνεις ό,τι θες στο κεφαλιού και να μείνει σωστά. Όχι. Υπάρχουν στόχοι, κύριε Υπουργέ. Μίλησε ο κύριος Βέτας. Υπάρχουν στόχοι και κρίνεσαι. Ναι. Ο κύριος Βέτας μίλησε για εργαλεία. Να μας πει αυτή η κυβέρνηση, ένα εργαλείο που εγώ θα σας έβαζα είναι η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση των ελεκτών, των εποπτών. Τη δημόσια διοίκηση εν γέννη. Είναι ένα εργαλείο. Η επιμόρφωσή του, βεβαίως, οι διαδικασίες, οι επιλογές οι αξιοκρατικές και όχι με διάφορες. Τώρα φέρνει η τροπολογία, μας έφερε σήμερα ο κύριος Τσακαλώτος τροπολογία, ότι μπορεί να επιλεγεί σε θέση γενικού διευθυντή με 2 χρόνια τμηματάρχη. Είναι αυτή η αξιοκρατία. Φωτογραφική διάταξη είναι τώρα. Με 2 χρόνια τμηματάρχη να τον κάνει αυτόματα γενικό διευθυντή στην ανεξάρτητη αρχή. Αυτό το έφερε, πώς το έφερε ο κύριος Τσακαλώτος. Και αν του το έφερε ο κύριος Πιτσιλής. Αν είναι κάποιος με περισσότερα χρόνια, δεν είναι. Μπορεί να τον αποκλείσετε με τα περισσότερα χρόνια. Αυτό είναι το ερώτημα. Μα είναι δυνατόν τώρα με 2 χρόνια τμηματάρχη κατευθείαν γενικό διευθυντή. Δεν υπάρχουν διάμεσα στάδια να προχωρήσει αυτό ο άνθρωπο να πάρει εμπειρία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι το εξή. Σε κάποιο βαθμό χρειαζόμαστε και λιγότερους ελέγχους. Έχουμε τρελάνει την αγορά. Στέλνουμε τους εφοριακούς και χτυπάνε από εδώ και από εκεί και δεν αφήνουν κανένα ισχύ. Εγώ όταν λοιπόν έρχομαι και προτείνω μέχρι 30.000 ευρώ, που είναι το 45% των επιχειρήσεων της χώρας, μέχρι 30.000 ευρώ τζίρο, από τα 13 δις ΦΠΑ, ξέρετε πόσο δίνουν, πόσα έσοδα παίρνουμε από αυτές, το 40 με 45% των ελληνικών επιχειρήσεων. 300 εκατομμύρια. Βάλε ένα τέλος απαλλαγής, να πληρώνουν 200 ευρώ μέχρι τις 10.000, 400 μέχρι τις 20 και 600 μέχρι τις 30. Να φύγουν. Και να μην κάνω ελέγχους πια. Να φύγουν από το σύστημα του ΦΠΑ, να ξαλαφρώσουν και να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά μέχρι αυτό το τζίρο. Να έχω μόνο το προληπτικό έλεγχο. Υπήρχε η πρόταση με 25.000 ευρώ. Η οποία υπήρχε η πρόταση, αλλά κατέβηκε στο 10. Εγώ την έκανα το 25.000, το έκανα εγώ ως Γενικός Γραμματέας και δεν περνούσε από την κυβέρνηση. Λοιπόν, και ακόμα τώρα το συζητάμε 4 χρόνια μετά. Πότε θα προχωρήσουμε δηλαδή για να πάμε μπροστά. Αυτή τη στιγμή, εάν δεν βάλουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αυτή πρέπει να βάλουμε για να σταματήσει. Γιατί δεν μπαίνει. Κοιτάξτε, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εγώ σας έδειξα, αν απέδειξα ένα πράγμα, είναι ότι αν έχεις θέληση και όρεξη, μπορείς να τη βάλεις. Κάθε μήνα εδώ ο κύριος Αμπαγκλιώτης είχε ζαλιστεί. Κάθε μήνα του βγάζα μια νέα δήλωση ηλεκτρονική. Αλλά σου λέγα, για τις 100 δόσεις, 120, τις έκανε η Βαλαβάνη, δεν τις έκανε εσύ. Η Βαλαβάνη έκανε την καλύτερη, την καλύτερη ρύθμιση. Μαζί σου. Εγώ όμως θα πω το εξής. Ότι αυτό είναι για να λέμε όπως είναι τα πράγματα. Ένα πολιτικό διαπραγμάτευσης που υπερεύαινε. Θυμάμαι ότι τότε σας είχαν πάψει από την κυβέρνηση Σαμαρά. Γιατί, κύριε, είχα φύγει τώρα, μην ξαναμπαίνουμε πάλι στην ίδια φιλολογία. Είχα φύγει, πάντως, οφείλουμε να πούμε, οφείλουμε να πούμε ότι έκανε πάρα πολλά πράγματα στην ηλεκτρονική. Κάπου ενόχλησε. Έτσι. Στα ηλεκτρονικά θέματα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τότε δέχθηκε πλήρως όλες τις δηλώσεις να γίνονται ηλεκτρονικά και όχι μόνο, και έφερε και άλλες εφαρμογές. Και τα λοιπά, όλα αυτά, ναι. Όλα αυτά γίνονται τώρα επειδή καταφέραμε. Να σας πω κάτι. Μιλάμε σήμερα ή αύριο θα ανακοινωθεί με συνέντευξη τύπου το νέο σύστημα που θα αξιοποιεί τα στοιχεία από τις τράπεζες και τις διασταυρώσεις. Εγώ αυτά κρατάω μικρό καλάθι εκεί. Διότι, κύριε Καγιέτη, φίλε, εγώ δεν θέλω να πω αυτό. Ένα λεπτό να πω. Οι διαδικασίες είναι λάθος. Οι διαδικασίες ελέγχου είναι λάθος. Κύριε Αμπελιώτη, θα πρέπει να αλλάξουν από μηδενική βάση. Θα τα ανακοινώσουν. Ας τα πούμε από αύριο αυτά. Εγώ μιλάω ότι για να γίνουν αυτά. Ξέρω ότι θα ανακοινώσουν. Έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα που να παίρνει αυτόματα τα στοιχεία από τις τράπεζες. Αυτό έγιναν. Πώς θα τα επεξεργάζεις όμως. Κίνηση-κίνηση. Υπάρχει νομοθέτημα πουθενά. Κίνηση-κίνηση. Κύριε Αμπελιώτη, έγινε επί δικής μου θητείας. Έπρεπε να μπορείς να υπολογίσεις την ανάλωση κεφαλαίου, που ήταν ξέφραγο αμπέλι η ανάλωση κεφαλαίου. Έγινε επί δική μου θητεία. Όλα αυτά, όταν κάναμε τα εμβάσματα εξωτερικού και έγιναν ο υπολογισμός, εάν είσαι στο κόκκινο ή στο μαύρο, εν πάση περιπτώσει, αυτά γίνανε τότε. Και το καλό είναι αυτό, ότι τουλάχιστον ορισμένα πράγματα
τα παίρνουμε ως δεδομένα και χτίζουμε και πάμε στο επόμενο. Αυτό νιώθω ότι είναι το θέμα της θητείας. Όμως να πούμε ορισμένα πράγματα. Έγινε μια καθυστέρηση, γιατί λέμε, μπήκαμε τώρα πολύ στη φορολογία, πρέπει να πούμε και τα γενικότερα, έτσι. Αξιολόγηση. Μα όχι, το θέσατε το θέμα της αξιολόγησης. Ήδη τοποθετήθηκα. Πρέπει να πάω στο διάλειμμα και μετά τοποθετηθείτε όλοι μαζί. Θα μου δώσετε το διάλειμμα για την αξιολόγηση. Όμως τα λέω ακριβώς, χωρίς να έχω φόβο να φύγω από το κόμμα στο οποίο βρίσκομαι. Θα συνεχίσω να ακολουθώ αυτή την τακτική, να τα λέω όπως είναι, να διαφωνώ και να συμφωνώ ανάλογα με το τι βλέπω μπροστά μου και ποιος, κατά την άποψή μου, έχει τις ευθύνες για ένα συγκεκριμένο θέμα και θα το κάνω. Αλλά επίσης θέλω να προσπαθήσω να είμαι χρήσιμος ώστε να βοηθήσω να φτιαχτεί ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από τη χώρα. Δεν φτάνει ένας άνθρωπος φυσικά να το κάνει αυτό, αλλά πρέπει όλοι μας με τις δυνάμεις μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πάρουμε στα χέρια μας ένα εθνικό σχέδιο. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να μας σώσουν οι ξένοι. Οι ξένοι ασχολούνται με τα δικά τους. Εμείς πρέπει να σώσουμε τη χώρα μας που έχει τεράστιες δυνατότητες και αν το πιστέψει, τότε μπορεί πολύ γρήγορα να φύγει και θα διαφωνήσω ότι δεν μπορούμε να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή. Οι ξένοι είναι απέναντι και είναι διαπραγματευτές. Δεν είναι ότι κάνουμε μόνοι μας όποιο σχέδιο θέλουμε. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά έχουμε πολλούς βαθμούς ελευθερίας και κυρίως εάν πείσουμε τον κόσμο εσωτερικά ότι δουλεύουμε για λογαριασμό του και αν πείσουμε ότι έχουμε την πολιτική βούληση να βάλουμε τάξη, τότε θα μας αφήσουν οι εταίροι μας στο εξωτερικό να κάνουμε αυτά που χρειάζονται. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αλλά οι βαθμοί ελευθερίας ανακτώνται σταδιακά. 6 μήνες μετά, έχοντας χτίσει εμπιστοσύνη, θα σε αφήσουν να κάνεις 5 πράγματα. 1 χρόνο μετά, έχοντας υλοποιήσει αυτά που είπες, θα σε αφήσουν περισσότερο. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει εφόσον βλέπουμε ότι γινόταν στο πρώτο μνημόνιο, στο δεύτερο και τώρα πια στο τρίτο. Δεν σας κάνει εντύπωση η αντιγραφή του μοντέλου? Συμφωνούμε 5 πράγματα, κλεινόμαστε κάποιες ώρες και καταλήγουμε σε ένα μνημόνιο που εμείς θα το τηρήσουμε και μετά όσο περνάει ο καιρός οι αξιολογήσεις πάνε πίσω, η οικονομία στραγγαλίζεται, η ρευστότητα εξαφανίζεται, έχουμε κάνει την Ελλάδα μία κοπαίδα, έτσι, μία κοπαίδα είναι από την κοντά και στον κύριο Βέτα και δυστυχώς δεν έχει μείνει πια τίποτα για τις επιχειρήσεις. Αξιολόγηση, αλλά δεν μας είπατε. Η αξιολόγηση, λοιπόν, πολιτικά, πολιτικά κατά την άποψή μου, ζούμε μια τζάμπα καθυστέρηση από το Δεκέμβριο. Εγώ θέλω να δω τι από αυτά που μας έλεγε, ζητήσαμε, πήραμε. Εγώ δεν έχω δει κάτι. Στη ΔΕΗ, στο αφορολόγητο, στις συντάξεις. Κάτι πραγματικό, έτσι. Όχι τώρα να μου πείτε ότι ζητούσαν 4.800 και κάναμε 4.900. Δεν αξίζει φυσικά τον κόπο να περιμένω 4 και 5 μήνες και να μην ξεχνάμε ότι μέχρι την περασμένη εβδομάδα υπήρχαν άνθρωποι μέσα στην κυβέρνηση οι οποίοι εισηγούνται στον Πρωθυπουργό να στεγνώσουμε την αγορά, να πάρουμε 7 δις να αφήσουμε ανίσπρακτα, να πληρώσουμε τον Ιούλιο και να πάμε Σεπτέμβριο. Και δεν βλέπαν το απλό. Σεπτέμβριο η Γερμανία δεν θα έχει κυβέρνηση. Θα έχει Δεκέμβριο. Γιατί θα του πάρει και τρίτη. Άρα πότε δηλαδή. Κύριε Κυρίκογλου. Κεφάλαια. Κύριε Βέτα, την ανεργία. Σε αποκάλυψη. Την ανεργία. Ο κόσμο δεν έχει δουλειέ. Και το χάρη έχετε αναλάβει και ρόλο δημοσιογράφου σήμερα. Εντάξει, να απαντήσω σε αυτό. Να πάει η ανεργία. Ποιο είναι το πρόβλημα τη χώρα. Να απαντήσω και σε αυτό. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι. 1,1 εκατομμύριο. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι. Τα παιδιά. Να απαντήσω και πούμε και αυτό. Πείτε τα παιδιά που είναι 45% των παιδιών σήμερα. Να απαντήσω, κύριε. Όταν σα έλεγα εγώ τον περασμένο Δεκέμβριο. Σα κατέθεσα τροπολογία και είπα. Να μην απαντήσω σε αυτό. Απλώς πείτε εγώ. Και αυτό. Όχι, απαντήστε και αυτό. Σας κατέθεσα ότι το μέρισμα αυτό. Του Δεκεμβρίου έπρεπε 200.000 παιδιά που είναι σε οικογένειες χωρίς ούτε απαντήσω. Ένα εργαζόμενο και έπρεπε να στηριχτούν. Και τι κάνατε? Θα σας απαντήσω, κύριε Θεοχάρη. Και το αγνοήσατε. Θα πω το εξής, ότι αυτή η δήλωση, ξέρετε, και η τροπολογία και η πρότασή σας, επιτρέψτε μου και το λέω με σεβασμό στο πρόσωπό σας, έχει μια σοβαρή και ένα σοβαρό ίχνος μάλλον μέσα λαϊκισμού. Και το λέω αυτό γιατί. Ξέρετε, οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Δεν έχουν ανάγκη. Οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Οι ανάγκες. Δουλεύουμε στην αγορά και ξέρουμε. Αρκετοί πολιτικοί δεν ξέρουν να τηρήσουν ένα περίπτερο. Τα λογιστικά ενός περιπτέρου. Εγώ δεν είμαι στο τέλος του 2014 δεν πήγαινε καλύτερα. Θα στα πω όλα. Θα στα πω όλα. Θα έρθει και η σειρά σας. Κάθε μέρα. Λοιπόν, πρόσεξε. Δεν μιλάω επί προσωπικού. Σε καμία περίπτωση ξέρει ότι αγορά τη ζω. Όχι απλώς. Τη ζω καθημερινά. Από εκεί και συνεχώς. Σήμερα 20% στις επιχειρήσεις πρέπει να μπει 20% στις εφημερίδες. Προσπαθεί και μειώνει.
και να μειώνει. Πάει στο 20%. Εγώ θα είμαι δίκαιος. Εγώ κάνω ο Σαμαράς 20% τώρα. Έκανε. Πρέπει να έχει. Είναι μια πολύ ναι, σωστή απόφαση. Από το 2002. Από το 2002. Και πρέπει και η Ολομέλεια να συμφωνήσει, γιατί είναι μια πολύ σωστή απόφαση. Ταλαιπωρείται ο κόσμος. Άρα η εφαρμογή αυτή που φτιάχνουμε τι κάνει. Πρέπει να σταματήσει αυτό το γαϊτανάκι. Συμφωνώ ότι πρέπει να λειτουργήσει. Και μιλάω σε εσάς που είστε του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να λειτουργήσει η εφαρμογή αυτή. Θα τελειώσει το 2050. Κύριε Παγκέτα, να σας κάνω και μια πρόταση. Ό,τι θέλετε. Δεν μπορεί να μειώσει το αφορολόγητο και να μην καταργήσει τα τεκμήρια. Έτσι, απόλυτα συμφωνώ. Σας ευχαριστώ.